Τι είναι? Για τη θέλησή μας που είναι άρρωστη. Η θέληση δεν έχει σχέση με τη βούληση. Έχει, δεν έχει. Το θέλω, ναι, και το βούλω με. Μάλιστα, το ίδιο είναι. Ωραία, ποια είναι η σχέση θέλησης και προαίρεσης σε αυτήν την περίπτωση? Μπορεί να υπάρξει βούληση χωρίς προαίρεση, κατά τη γνώμη του, η θέση της Εκκλησίας? Το προαίρεση, γιατί το μπερδεύετε, το έχουμε πει τόσες φορές. Η προαίρεση δεν είναι μία ιδιότητα. Είναι κατασκευή. Είναι πράξη. Είναι πράξη. Δηλαδή, το να πεις εκλέγω εγώ, σήμερα πάω και ψηφίζω και εκλέγω. Το πάω σε ένα ζαχαροπλαστείο και διαλέγω αυτή την μπάστα αντί για την άλλη. Είναι ιδιότητα αυτή. Το εκλέγω είναι προτιμώ κάτι από κάτι άλλο. Αυτό είναι η προαίρεση. Προαίρεση είναι η λειτουργία που κάνει η θέλησή μου. Άρα η θέληση... Προαίρεση δεν είναι μία ανεξάρτητη λειτουργία να την αναλύσουμε ξεχωριστά. Προαίρουμε, θα πει προεκλέγω. Και τι θα, γιατί λέει προεκλέγω και όχι εκλέγω? Γιατί προτού περάσει από τη βούληση, από τη νόηση, από τη συνειδητοποίηση, κινείται ο εαυτός μου. Που σημαίνει ότι δεν είναι εγκεφαλική λειτουργία ή λειτουργία που γίνεται κατόπιν διδασκαλίας και γνώσεως και εμπειρίας. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς ότι μας λείπει, μας λείπουν τα αισθήματα. Τα αισθήματα δεν είναι κάτι άβουλο. Εμείς καθόμαστε και λεπτολογούμε κάθε ξεχωριστή ιδιότητα, γιατί έχει κατακαιρματιστεί η ψυχή μας. Όλα αυτά, γι' αυτό σας φαίνεται και ακατανόητο πώς ο άνθρωπος εκλέγει χωρίς το μυαλό, τον εγκέφαλο, χωρίς τη γνώση, χωρίς την παιδεία. Γιατί εκλαμβάνουμε τον άνθρωπο ως κομματιασμένο. Αυτό που λέει η Εκκλησία μας και αυτό που έκαμε η Παναγία μας είναι ότι εκράτησε την ψυχή της με όλες τις ιδιότητες ενωμένες. Το ότι εγώ όταν είμαι βρέφος δεν συνειδητοποιώ, αυτό είναι ανεπάρκεια. Αυτό είναι ανεπάρκειά μου. Οφείλεται στο ότι έχω κατακερματιστεί και γι' αυτό προχωρεί η ηλικία μου, σπουδάζω, μαθαίνω, καθοδηγούμε και πάλι φέρνω τις αντιρρήσεις μου, που σημαίνει ότι δεν είναι η νόησή μου και ο εγκέφαλός μου που έχουν τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, αν κάτσει ο καθένας μας και φιλοσοφήσει στον εαυτό του, θα καταλάβει ότι τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο εγκέφαλος. Διότι με τα ίδια επιχειρήματα πείθονται άλλοι και άλλοι δεν πείθονται. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα εγκεφαλικό, είναι θέμα καρδιακό, είναι θέμα καθαρότητος της ψυχής. Η οποία ψυχή δεν είναι χωρίς νόηση, δεν είναι χωρίς συλλογισμούς. Εμείς τα έχουμε χωρίσει, εδώ είναι το κέντρο της γνώσεως, εκεί της μνήμης, εκεί. Αν είναι δυνατόν να είναι περιορισμένο όλο σε ένα κεφάλι? Είναι και εκεί, αλλά όχι μόνο εκεί, και γι' αυτό δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα εξετάζοντας 100 ανθρώπους να βγάλεις τα ίδια συμπεράσματα, γιατί η ψυχή του καθενός λειτουργεί διαφορετικά και τα σήματα που παίρνει ο εγκέφαλος διαφοροποιούνται στις ίδιες καταστάσεις. Αυτά καθίσουν να τα δούνε στο εργαστήριο θα το καταλάβουν. Διότι αυτή τη στιγμή η επιστήμη έχει πολλά διέξοδα και τα παρακάμπτει με τη σκέψη ότι αύριο όμως θα τα βρούμε. Τώρα στο τεύχος που θα κυκλοφορηθεί επιχειρούμε κάτι τέτοιο και θα δείτε και το τι λένε οι επιστήμονες. Ναι, βλέπω τις συγκρούσεις αυτές, τα παράλογα αυτά, αλλά
αυτό που σήμερα είναι αδύνατον, αύριο θα γίνει δυνατό, σου λέει. Ας έρθουμε λοιπόν στον Ιαμβικό κανόνα, με κλείνοντας αυτό το θέμα της προαιρέσεως, της βουλήσεως, όλα αυτά κανονικά σε μία ψυχή που είναι συγκροτημένη όπως ο Θεός τη δημιούργησε και όπως η Εκκλησία προσπαθεί να την αρμολογήσει, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε χωριστά το ένα από το άλλο. Όσο πιο ξεχωριστά τα εξετάζουμε, τόσο περισσότερο εδρεωνόμαστε ότι πρέπει να είναι χωρισμένα. Τα εξετάζει η Εκκλησία καμιά φορά χωριστά το καθένα, για να μπορέσουμε να εννοήσουμε τις ιδιότητες που έχει η ψυχή. Και βλέπουμε εκεί τη ροπή που έχει το μυαλό μας να τα ξεχωρίζει. Επειδή τα εξετάζει η Εκκλησία μας ιδιαιτέρως, θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε. Και έτσι δεν οδηγούμεθα ποτέ στη λύση, γιατί μεσολαβεί και η φιλοσοφία. Διαβάζετε και φιλοσοφίες, διαβάζετε μυθιστορίες που κατέβουν όλα αυτά τα θέματα, και παρότι στην Εκκλησία παίρνετε την απάντηση, ξανά η φιλοσοφία του κόσμου σας πάει πίσω. Θέλει λοιπόν προσοχή αυτό. Δεν υπάρχει αίσθηση και αίσθημα χωρίς νουν. Και γι' αυτό δεν υπάρχει έρος, ούτε ανθρώπινος, ούτε θείος, χωρίς νουν. Αυτός που ερωτεύεται ξαφνικά, χωρίς να ξέρει γιατί, και δεν τον σταματάει καμία επίγεια δύναμη, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Και αν αμφιβάλλετε, διαβάστε τους εξορκισμούς, η διπάθεια και έρωτα εξορκίζει η Εκκλησία μας, ως δαιμονικές ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να μιμηθούν τις θείες ενέργειες, τις κατά Θεόν ενέργειες του ανθρώπου. Όταν ερωτεύεται κάποιος χωρίς να ξέρει γιατί ερωτεύτηκε, είναι δαιμονικό αυτό το αίσθημα. Και γι' αυτό δεν κρατάει και πολύ. Ελάχιστα κρατάνε οι έρωτες αυτοί, και καταλήγουν και σε μεγάλες συγκρούσεις, μέχρι και διαμάχη.